Λούρι και το Λάκι Βλαβιανό. Φοβερή μουσική όλοι τους και οι Μίνις βρήκαν αμέσως δουλειά. Σαββατοκύριακα στο κόρονε της Οδού Πανεπιστημίου. Ήταν εκεί στα κατάβαθα του υπογείου που ζόρισα, παρακάλεσα, απείλησα, ικέτευσα τον Ντέμι να τραγουδήσει το House of the Rising Sun. Ντρεπόταν για τη φωνή του και είπε το ναι μόνο επειδή υποσχέθηκα ότι θα έσβηνα όλα τα φώτα. Το τραγουδιστικό του ταλέντο λοιπόν γεννήθηκε στο απόλυτο σκοτάδι και έλαμψε στη συνέχεια όταν τους Μίνις τους διαδέχτηκαν οι Stormies και μετά το καλύτερο και τελευταίο rock συγκρότημα των 60s, η We Five. Δισκογραφικά ο Demis είπε το When a Man Loves a Woman και το σατυρικό αντιπολεμικό Σαν ήμουν στρατιώτης. Άκου το μάνα μου! Σαν ήμουν στρατιώτης, πάει καιρός, η ζωή ήταν ωραία. Ο γάμος με τον Λουκά και τον Βαγγέλη γέννησε τους Αφροντάιτες Child και ήταν τότε κατά το τέλος του 1969 που σε ένα στουντιάκι 5x5 με δυο μικρές καμερούλες και πρωτόγωνα ψυχεδελικά εφέ, εγώ με κοντό μαλλί, ένα μήνα και κάτι μετά τη βασική εκπαίδευση στο πολεμικό ναυτικό, φιλοξένησα τους Αφροντάιτες Child μείον ένα και τους είδαν για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση όσοι είχαν τηλεόραση εκείνη την εποχή. Α, και η τηλεόραση είχε μόνο live, γιατί δεν υπήρχε βίντεο. Η εκπομπή αυτή σώζεται γιατί με αιματηρές οικονομίες είχα αγοράσει μια οικιακής ποιότητα συσκευή και κατέγραφα τις ζωντανές μου εκπομπές. Έτσι διασώθηκαν τέτοιες μοναδικές στιγμές που αλλιώς θα είχαν εξαφανιστεί ακόμη και από τις δικές μου αναμνήσεις. Το περιεχόμενο της εκπομπής λοιπόν είναι ή μάλλον ήταν μυστικό. Αν δεν υποπτεύεστε τι είναι ή τι ήταν, ας ανοίξουμε λιγάκι το κάδρο μας για να το δείτε. Είναι ένα συγκρότημά μας που τα αγαπάνε πολύ οι ξένοι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τα αγαπάμε το ίδιο και εμείς. Εξ αριστερών ο Λουκάς Σιδηράς και εκ δεξιών ο Ντέμις Ρούσος. Νομίζω ότι έκανα κάποιο λάθος. Οι Aphrodite's Child, οι δύο από τους Aphrodite's Child, που ήταν και η έκπληξη του μεγάλου πανηγυρικού σόου του CNN της πρεμιέρας μας, βρίσκονται σήμερα και θα καλύψουν με την ισχυρότατη παρουσία τους όλο το Sony Show. Δύο λέξεις από τον Ντέμι, που θα ήθελα να μου πει όχι για αυτόν, για τον ίδιο δύο λέξεις, αλλά για τον Βαγγέλη, που είναι ο μόνος που δεν έχει κατορθώσει μέχρι τώρα να μας μιλήσει. Είναι καλά. Ο Βαγγέλης είναι πάρα πολύ καλά. Χοντρένει. Χοντρένει και πάει. Και σήμερα μάλιστα είχαμε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με το Παρίσι και συγκινήθηκε πάρα πολύ που ήρθαμε σε επαφή με το ελληνικό κοινό, αυτό μου είπε. Και μου είπε ότι παρόλο ότι εκείνος δεν μπορεί να βρεθεί εδώ, στέλνει και εκείνος ολοψύχος πολλά φιλιά στο ελληνικό κοινό το οποίο τόσο πολύ αγαπάει. Ο Βαγγέλης το αγάπαγε το ελληνικό κοινό από τότε που ήταν Formings. Εσύ Λουκά, ξέρω ότι κρατάς ένα μυστικό για τον εαυτό σου, αλλά δεν θα χάσω την ευκαιρία να το αποκαλύψω στους φίλους μας. Και ειδικά στις φίλες μας. Παντρεύεσαι και πότε? Τον Ιανουάριο. Παντρεύεσαι και πότε ή παντρεύεσαι και ποιαν? Μια Γαλλίδα άγνωστη. Γιατί Γαλλίδα και όχι Ελληνίδα? Έτσι τα έφερε ο άτιμος ο αέρος. Παιδιά, ο τελευταίος σας δίσκος είναι... Let me love, let me live. Και να σημειώσω εγώ από κάτω από το Let Me Love, Let Me Live ότι είναι ο πρώτος δίσκος που τραγουδάει και που έγραψε ο Λουκάς. Τι εξέλιξη είναι αυτή, παιδί μου. Και κάτι άλλο. Για την εμφάνισή σας. Γιατί μακριά μαλλιά και άλλοτε μακριά μαλλιά και άλλοτε κοντά. Γιατί άλλοτε γένια και άλλοτε ξυρισμένη. Έχω χάσει τον μπούσουλα. Όχι, έχουμε τώρα τελευταία αποφασίσει. Ποικιλία, ναι. Έχουμε αποφασίσει να αφήσουμε τα γένια γενικώς, γιατί είμαστε το πρώτο γκρουπ στο εξωτερικό το οποίο έχει πραγματικό τόσο αγριανθρωπίστικη εμφάνιση. Και ίσως αυτό εξηγεί το γεγονός ότι λένε πως κάνατε δημοσιότητα στον βουνίσιο ελληνικό χαρακτήρα. Ναι, δινόσαστε σαν βοσκοί. Ναι. Παίζετε δημοτική μουσική διασκευασμένη και αφήνετε και γενιάδες στυλ βοσκών. Ναι. Άρα δεν είστε χίπης. Όχι, είμαστε Έλληνες. Έλληνες κάπως πρωτόγονοι, αλλά με γνήσιο το στοιχείο του το ελληνικό μέσα. Πάντα δεν το χάνουμε αυτό. Αυτό είναι. Κυρίες και κύριοι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μας πούμε περισσότερα λόγια. Εξάλλου και ο Ντέμις και ο Λουκάς τραγουδάνε απόψε στο Sony Show. Τα παιδιά της Αφροδίτης εν δράση. What they do, yeah, I must die.
Ήρθε και ξανάρθε από τότε. Solo super hit πια. Ήταν η εποχή που είχα ιδιωτικό στούντιο, το ATA, στη Λένορμαν. Είχα καλύτερες κάμερες, καλύτερο ήχο και είχα πάντα τον Demis Roussos. Νομίζω όμως ότι από αφήσουμε τα θέματα χριστιανικού περιεχομένου δεν είναι η πρώτη αυτή. Σου είχαν προτείνει να παίξεις τον Ιούδα στο Jesus Christ στο Παρίσι, έτσι δεν είναι? Μου είχαν προτείνει και δυστυχώς δεν μπόρεσα, γιατί έπρεπε να είμαι μπλοκαρισμένος επί 6 μήνες στο θέατρο και έχω τόσες πολλές δουλειές στο εξωτερικό που δεν μπορούσα να είμαι μπλοκαρισμένος επί 6 μήνες. Είναι γεγονός ότι δουλεύεις πολύ σκληρά, ότι πετάς τις μισές μέρες της εβδομάδας, ότι δουλεύεις τις υπόλοιπες. Τι έχεις κερδίσει από αυτές τις ιστορίες? Σ' αρέσει να μιλάς για λεφτά, εσένα. Μονίμως. Ξέρεις κανένα που να μην του αρέσει να μιλάει για λεφτά όταν ρωτάει άλλον? Στο εξωτερικό οι Έλληνες έχουν την εξής φήμη. Λένε ότι οι Εβραίοι είναι πολύ έξυπνοι, αλλά ένας Έλληνας κάνει 3 Εβραίους. Αυτό να συμπεράνω ότι μέχρι τώρα κάνεις οικονομίες, δηλαδή. 3 φορές πιο πολύ από την Ελλάδα. Πάντως δεν θα το πιστέψετε, κυρίες και κύριοι, αλλά ο Demis είναι από τους λίγους ανθρώπους της pop μουσικής που δεν σπαταλάει τα λεφτά του. Έχει μια πάρα πολύ normal ζωή. Έχει ένα συνηθισμένο σπίτι όπως όλοι μας. Έχει ένα πολύ συνηθισμένο αυτοκίνητο, δεν κάνει πολυτέλειες από αυτά που κάνουν συνήθως οι τραγουδιστές της pop για να επιδεικνύονται. Και είναι πρότυπο οικογενειάρχου. Αγαπάει τη γυναίκα του και την κόρη του και αφιερώνει τις περισσότερες ελεύθερες ώρες του σε αυτές. Αυτό. Και τώρα ο Demis, που έχει τόσο πολύ ενδιαφέρουσα καριέρα και που θα έχει ξεχάσει ασφαλώς τις πρώτες περιπέτειές του όταν δεν είχε δραχμή στη Γαλλία, αποκλεισμένος από μια απεργία και από το φάσμα του συναλλάγματος. Το φάσμα. Το φάσμα. Το φάσμα. Το φάσμα, δηλαδή την απειλή των χρημάτων που δεν είχες. Α, δυστυχώς. Ωραία ήταν όμως. Ήταν ωραία εποχή. Ήταν η εποχή που προσπαθούσατε να επιβληθείτε στην Ευρώπη. Και είναι οι πιο ωραίες στιγμές. Άμα τις θυμάσαι, είναι πραγματικώς οι πιο ωραίες στιγμές. Άμα κοιμάσαι κάτω από τις γέφυρες για να περιμένεις τη... Κοιμήθηκες κάτω από γέφυρες. Με τι φαγητό? Χωρίς. Τώρα έχω παχύνει, βλέπεις, αλλά τότε... Άρα, κυρίες και κύριοι, το δίδαγμα είναι ότι οι γέφυρες κάνουν κακό στη σιλουέτα. Καλό στη σιλουέτα, μάλλον. Sound of my music.
Τραγουδάει για σας ο καλός μας φίλος, ο Demis Roussos. Θα σας παρακαλέσω το μεγαλύτερο χειροκρότημα που έχετε σήμερα στο κουτί γεματοθαύματα για τον δικό μας, τον Demis. Ξεχνάω ότι υπήρξαν αρκετά φίλοι. Αν μου φερώσουν εχθρικά, θα μου δίνουν 10 καμπονιές, έτσι. Τα έχουμε πει στο Παρίσι.
τα έχουν δει οι φίλοι μας στην τηλεόραση της CNN. Από τότε που έκανες όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα ανά τον κόσμο, τι καινούριο έχεις κάνει? Το καινούριο είναι ότι αρχίζω και μπαίνω στο σίνεμα, στο κινηματόγραφο. Διότι πρόκειται να γυρίσω ένα έργο με τον Τζίλιο Ποντεκόρβο, που είναι ένας σκηνοθέτης πολύ, πολύ μεγάλος. Είναι Ιταλός, θα είναι Ιταλικό το φιλμ? Όχι, ο σκηνοθέτης Ιταλός με Αμερικάνικη είναι η παραγωγή. Και γυρίζει μια μεγάλη παραγωγή στη ζωή του Χριστού και θα παίξω τον Απόστολο Παύλο στο έργο αυτό. Και συνεχεία είναι ένα άλλο έργο western του Σέρτζιο Λεόνε που έχει κάνει όλα τα western αυτός, στο οποίο τραγουδάω τη μουσική που έχει γράψει ο Ένιο Μωρικόνε. Και... Πώς το πας και τραγουδάς μουσική ξένου συνθέτου? Εσύ συνήθως τραγουδάς τις δικές σου μουσικές. Συνήθως, γιατί μέχρι στιγμής δεν έβρισκα καλύτερες, αλλά ο Ένιο Μωρικόνε είναι ένας μεγάλος μουσικός. Αυτό να το πάρουμε για ένδειξη μετριοφροσύνης, ότι δεν έβρισκες ποτέ καλύτερη μουσική να τραγουδήσεις. Πάτω όπως θες. We shall dance the day we get a chance to pay.